Είναι μια πολύ σημαντική βραδιά. Είναι η βραδιά του Make a Wish. Είναι μια υπέροχη βραδιά, μια σπουδαία βραδιά. Θα ολοκληρώσουμε 30 ευχές. Τώρα αυτές τις μέρες έχω να πραγματοποιήσω μια ευχή με μια Σοφία. Αυτή θα κάνετε με τη Σοφία. Θα είναι μια ολόκληρη μέρα μαζί μου. Θα είναι μαζί μου στις πρόβες, στις χορευτικές. Αν θυμάμαι καλά, έχεις μια μεγάλη ευρεία οικογένεια, ναι, με μπόλικους πιτσιρικάδες. Με πολλά παιδιά. Πώς είναι αυτά, τα πιτσιρίκια? Εννοείς τα νύψια από αδέρφια μου? Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι τώρα τα αγόρια μου, είναι στην εφηβεία. Είναι τέλεια. Α, ωραία. Πώς σε αποκαλούμε? Έλενα, Νενέ τα μικρά. Θεία σε λένε? Κάποια παιδιά, ναι. Εν τω μεταξύ έχω μια νηψία από πρώτη ξαδέρφη, το οποίο είναι ένα χρόνο μικρότερη μου, έχει δύο παιδάκια. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, έλα θεία. Αυτό είναι το όνομα. Αλλά μου το κάνει για χιούμορ, μου το κάνει για να μου σπάσει τα νεύρα. Βλέπεις όλα αυτά τα νηψία το δικό σου ταλέντο κάπου? Τη φωνή. Στη Μαριλίζα η αλήθεια είναι. Ηλικία. Είναι 10 χρονών και είναι η κόρη του αδερφού μου. Το έχει. Είναι θεατρίνη. Είναι σαν να θυμάμαι τον εαυτό μου. Δηλαδή βλέπει μια αλατιέρα, το έχει κάνει μικρόφωνο. Τα κάνεις και εσύ αυτά με τις αλατιέρες? Ναι. Δηλαδή και όλο αυτό το θέατρο που παίζει στο σπίτι, μας κάνει παραστάσεις, μας κάνει πασαρέλες πάνω στους καναπέδες. Είναι σαν να βλέπω τον εαυτό μου πάλι. Το καλοκαίρι τι περιλαμβάνει? Το καλοκαίρι μου έχει πολλά και όμορφα πράγματα. Έχω να κάνω μια περιοδία μαζί με τη Μαρινέλα, τον Κώστα Μακεδόνα και την Ήβη. Πρόγραμμα θα είναι και σε περιοδία. Θα είναι για πολύ λίγες συναυλίες. Μετά θα συνεχίσω και εγώ να κάνω μόνη μου. Ταυτόχρονα προετοιμάζουμε και άλλα πράγματα στο στούντιο κτλ. Την άλλη εβδομάδα κυκλοφορεί καινούριο τραγούδι. Ωραία. Καλοκαίρι και πάθος. Το Voice θα επιστρέψει? Ναι, θα επιστρέψει και θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα τέλη Σεπτέμβρη. Στο ίδιο κανάλι εκεί που το έχουμε αφήσει, στον Sky. Από ό,τι ξέρω, ναι. Προς το παρόν πάντως υπάρχει το project με τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους. Ακριβώς τους ίδιους. Τα τέσσερα αγόρια αυτά και φαντάζομαι και με το κορίτσι μας τη Λάουρα. Κάνεις κολλητή παρέα με κάποιον από αυτούς? Κοίτα, κολλητή παρέα δεν κάνουμε γιατί έχουμε πολύ δύσκολα προγράμματα όλοι μας, αλλά νοιαζόμαστε πάρα πολύ ένας για τον άλλον. Δηλαδή, ναι, τηλεφωνιόμαστε που και που. Group στο WhatsApp. Όχι, group στο WhatsApp δεν έχουμε. Ωραία. Αυτό το έχουμε τη Μαρινέλα. Γράφει η κυρία Μαρινέλα group WhatsApp. Εννοείται. Γίνεται πάρα πολύς λόγος για το πόσο διαφορετικοί μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Είτε αφορά τη θρησκεία τους, είτε αφορά τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, είτε αφορά το χρώμα τους. Την πολιτική τους άποψη, μιας και πάμε εκεί. Την πολιτική τους άποψη, μιας και έχουμε εκλογές. Είτε ακόμα και σε ό,τι αφορά το σώμα τους. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια, ήσουν ένα κορίτσι που πάντα το διαφορετικό το αναδείκνυες και το επιβράβευες. Και νομίζω ότι το πρέσβευες πάντα στη ζωή σου αυτό, ότι να είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που είμαστε. Εννοείται πρέπει να είμαστε. Εσένα. Γιατί είμαστε όλοι οι άνθρωποι, είναι unique. Και πάνω απ' όλα, δηλαδή, ξέρεις πόσο σημαντικό πράγμα είναι να αγαπάς τον εαυτό σου. Εσύ τον εαυτό σου πάντα τον αγαπούσες ή έμαθες να τον αγαπάς? Έχω μάθει ακόμα περισσότερα να μ' αγαπάω. Έχω περάσει και περιόδους που δεν μ' αγαπούσα, εννοείται. Αλλά βέβαια ένα πράγμα θα σου πω. Ποτέ δεν είχα κόντρες με ανθρώπους που είχαν διαφορετική θρησκεία από μένα. Mm-hmm. Ποτέ δεν την είχα την κόντρα. Ούτε το διαφορετικό χρώμα, ούτε διαφορετική σεξουαλικότητα, ούτε διαφορετική πολιτική άποψη. Αυτό ποιος το έμαθε? Οι γονείς μου. Άρα πέρασε μέσα από την οικογένεια. Πέρασε. Θυμάμαι κάποτε μια φορά που ήμασταν αρκετά μικρά, βάση περιπτώσει, και είχε έρθει ένας φίλος μου, συμμαθητής από το ελληνικό σχολείο, και είχαμε μια διαφωνία πολιτική. Mm-hmm. Και οι δύο όμως πολύ ισχυροί στην άποψή του. Και εκεί που καθόμαστε, στρώνουμε τραπέζι για να φάμε, εμείς διαβάζαμε κτλ. Και κατεβαίνουμε κάτω να φάμε. Και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει την κουβέντα. Και γυρνάει ο πατέρας μου και λέει, και απαντάει στο παλικάρι. Λέει, Βασίλη μου, ξέρεις όλα αυτά που λες είναι ωραία, αλλά ξέρεις κάτι, δεν είσαστε ακόμα σε φάση να τα κάνετε αυτά. Μην βρίσκετε τις διαφορές σας μέσα από αυτά τα πράγματα. Να βρίσκετε τη διαφωνία στο χαρακτήρα και όχι στα πολιτικά. Εμένα ο πατέρας μου ποτέ δεν με επηρέασε στην πολιτική μου άποψη. Ούτε η μάνα μου, ποτέ. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να ήταν διαφορετική η κομματική προσέγγιση ο μπαμπάς και η μαμά και διαφορετική εσύ? Εννοείται. Εννοείται. Και ποτέ δεν ρωτούσαμε ο ένας τον άλλον τι θα ψήφιζε. Θέλεις να σου ευχηθούμε κάτι για την ψυχή σου και το μέλλον? Γιατί εσύ μας δίνεις μόνο αισιοδοξία. Δηλαδή, okay, να σου πω, είσαι πραγματικά πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Θέλω όλοι μας να έχουμε την υγεία μας και τα υπόλοιπα έρχονται.